Στον ε, Πάοκ το κλίμα είναι καλό μετά την νίκη επί τη ΑΕΚ στον ντέρμπι Και χθε ο Ιβάν Σαββίδη είχε τηλεδιάσκεψη με ανθρώπου τη ομάδα από τον Πόρτο Καρά που βρίσκεται. Μίλησε για το, για το πώ κυλούν τα πράγματα όσον αφορά τη νέα Τούμπα και το σχέδιο που υπάρχει για την κατασκευή τη. Μίλησε για το αγωνιστικό κομμάτι, μίλησε για ενότητα. Ε, να δούμε το ρεπορτάζ και θα πούμε ίδια πράγματα. Για πάμε. πάμε. να δούμε. Η χειρά μηνύματα για Πάοκ και νέα Τούμπα έστειλε ο Ιβάν Σαβίδης σε τηλεδιάσκεψη που είχε με συνεργάτε και στελέχη τη ΠΑΕ. Ο ισχυρό άνδρα του δικεφάλου του Βορρά έχει δώσει εντολή να μην συνεχίζονται οι κουβέντε για πράγματα που έχουν ήδη συζητηθεί και συμφωνηθεί. Είναι εφικτό ο στόχο να γιορτάσουμε έναν αιώνα ζωή στο νέο μα γήπεδο μόνο αν τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα. Ήδη 20 μέρε από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία. Η τελική μορφή του Προεδρικού Διατάγματο είναι αυτή που θα καθορίσει τι δυνατότητε για το καινούριο γήπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στι επιτυχίε του ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Κάναμε ογκολογικέ παρεμβάσει στο σύστημα του ποδοσφαίρου ώστε να είναι δυνατή η κατάκτηση τίτλων και είμαι ευγνώμων σε όσου πολέμησαν μαζί μου χωρί να φοβηθούν. Κατακτήσαμε πρωταθλήματα και εκεί σε 5 χρόνια όσα μαζί είχαν κατακτηθεί σε 90. Ο πρόεδρο του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε επίση στα εμπόδια που συνάντησε αλλά και στην ανάγκη για ενότητα στο εσωτερικό τη ομάδα. Αφού είδαν ότι δεν μπορούν να μα νικήσουν δυναμώνοντα οι ίδιοι, οι αντίπαλοι μα προσπαθούν να αδυνατήσουν εμά με παραπληροφόρηση και στοχεύοντα την ενότητά μα. Όμω η μεγαλύτερη μεταγραφή θα είναι η ενότητά μα στα επίπεδα του 2019. Αυτή έφερε την επιτυχία, αυτή θέλω να επαναφέρεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ με κάθε κόστο. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ. και ενώ τα ζήτησε και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η επιλογή του γίνεται από το καλοκαίρι και αναφέρθηκε και είπε θα δούμε στη συνέχεια και στην, στην, μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου προαναγγέλλοντα και μεταγραφέ ανάλογα φυσικά και με την, πορεία τη ομάδα. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι το κομμάτι τη Νέα Τούμπα με σαφεί αιχμέ προ την κυβέρνηση για καθυστερήσει σε αυτό το πλάνο. Λέγοντα χαρακτηριστικά είναι... ότι... ουσιαστικά από τη ΔΕΘ και μετά που υποτίθεται ότι θα έτρεχαν κάποιε διαδικασίε, αυτέ δεν έχουν τρέξει και περιμένει ουσιαστικά κίνηση από την πλευρά τη κυβέρνηση.